loving you the way I do. Μπορεί όλοι αυτές τις ημέρες να τραγουδάμε το My Number One. Ωστόσο, η Έλενα Παπαρίζου για λίγο άφησε τον εαυτό της να εκφράσει τον έρωτά της για τον αγαπημένο της τραγουδώντας του τον Die For You σε ρυθμό μπαλάντας. Και εκείνη τη στιγμή τόσο το δικό της βλέμμα όσο και του αγαπημένου της, Τόνι Μαυρίδη, έλαμπαν από ευτυχία, έτοιμοι να κάνουν τη μεγαλύτερη θυσία ο ένας για τον άλλο. Λίγη ώρα μετά η Έλενα Παπαρίζου ανοίγει στο Στάρ και στον απεσταλμένο μας στο Κίεβο για πρώτη φορά την καρδιά της. Όταν γνωριστήκαμε ήταν ακριβώς στο ξεκίνημα της καριέρας μου. Είναι ένα άνθρωπος που έχει δουλέψει και νύχτα 15 χρόνια πρώτο γνωριστούμε. Και ένας παιδί μεταναστών. Και αυτός επίσης παιδί μεταναστών, αλλά σε άλλη πόλη. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο για μένα να βρω έναν Έλληνα που έχω ζήσει τόσα χρόνια μαζί. Δηλαδή, δανείζουμε τον Νίκο Παναγιωτίδη, παραδείγματος χάρη. Ήμασταν 800 Έλληνες στο Γκέτεμπορ. Δεν είναι δυνατόν να κάνει σχέση με ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μαζί. Τον βλέπει πιο αδερφικά. Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι κάνουν λόγο για ένα μεγάλο έρωτα, κάτι που δεν το κρύβουν και στο Κίεβο. Ο ένας δεν αφήνει τον άλλο από τα μάτια του ούτε για μια στιγμή, ακόμα και όταν η Έλενα Παπαρίζου τραγουδάει και ο Τόνι έχει αναλάβει να τη συνοδεύσει παίζοντας synthesizer, όπως κάνουν πολλές φορές όταν βρίσκονται μόνοι τους στο σπίτι. Στο σπίτι κάνουμε πρόβες πάντα, πριν κάποια έναρξη στο μαγαζί, κάνουμε πρόβες μαζί πάντα. Όλα τα λαψεύτηκα. Βρήκα μια παιδική φίλη της αδερφής μου, ήρθε στο στούντιο, πήγαμε φάγαμε μαζί με τη φίλη μου και τους παραγωγούς μου. Εκεί καθότανε στο εστιατόριο που πήγαμε ο ξαδερφός της μαζί με τον Τόνι. Και έτσι γνώρισα εγώ τον Τόνι, αλλά αυτή αρμονιάστηκε μαζί με τον παραγωγό μου. Δηλαδή, πήγαμε. Εντάξει, είναι μια ιστορία, πολύ γλυκιά ιστορία και δεν θα την ξεχάσω, να πω την αλήθεια. Εκτός όμως από τον αγαπημένο της Τόνι Μαυρίδη, η Έλενα Παπαρίζου μίλησε και για μια άλλη μεγάλη αγάπη της, τους γονείς της και τις συμβουλές της μητέρας της τώρα που βρίσκεται στο Κίεβο. Λέει, μαμά μου, αν νιώθεις ότι έχει τραβήξει τα σκηνά και έχει νεύρα, πάρε με τηλέφωνο, να ξεσπάσεις επάνω μου, να προσέχεις τη δουλειά σου, να είσαι αγαπημένη με τον καλό σου.